Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής μου. Πάμε στον Μπαλί. Και είπα να σας πάρω λοιπόν μαζί μου. Να σε πάρω μαζί μου, συγγνώμη. Μόνο σου που λογικά το λες αυτό το βίντεο. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο ταξίδι. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι εγώ ήδη άρχισα λίγο να αγχώνομαι τον Αντάλλο. Ξέρεις, είναι μεγάλες αιτήσεις. Σας πω λίγο το πλάνο των πτήσεων. Τι ώρα είναι τώρα. Η ώρα τώρα είναι κάπου στις 10 η ώρα το πρωί. Είμαστε Αθήνα. Φεύγουμε λοιπόν σε καμιά ώρα, θα πάμε στο αεροδρόμιο. Φεύγουμε 4,5 ώρα, ξεκινάμε με το αεροπλάνο να αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς Μπαλί. Αλλά έχουμε 11 με 11,5 ώρες πτήση, πρώτη πτήση είναι, μέχρι Σιγκαπούρη. Φτάνουμε Σιγκαπούρη, ώρα Σιγκαπούρης 8 και 20. Περιμένουμε στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης 7 ώρες ή 7,5. Και μετά έχουμε μια πτήση για τον Μπαλί που είναι 2,5 ώρες. Πρακτικά τίποτα. Οπότε έχουμε τεράστιο ταξίδι και φτάνουμε στο Μπαλί την Τρίτη 6 και 20 και μετά έχουμε από το αεροδρόμιο μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι πολλές ώρες. Τέλος πάντων, εκεί είναι ο Μάξιμος. Ο Μάξιμος που κάνουμε μαζί το τροφή για σκέψη, μας περιμένει ήδη. Ο Μάξιμος μένει στον Μπαλί εδώ και 1-1,5 χρόνων, κάπου εκεί. Και μου έλεγε πάντα, ξέρεις, έλα. Δεν το είχα. Το έλεγα, εντάξει, μου κάποια στιγμή μπορεί. Και το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, λέω, εντάξει, πάω να το κάνουμε. Οπότε, επειδή είναι μεγάλο το ταξίδι και επειδή είναι μεγάλο και σαν διάρκεια, αλλά και σαν βεληνικούς, πώς να το πω, ξέρεις, αλλάζω όλη μου τη ζωή, θα σας πάρω μαζί μου σε όλο αυτό το ταξίδι και θα περάσουμε ωραία. Οπότε θα το κλείσουμε μόνο όταν δούμε όντως το μάξιμο. Με τον Άλεξ εδώ πάμε. Άλεξ, πες γεια. Γεια σας. Νάτος. Οπότε, σιγά-σιγά, πάμε να περάσουμε τη μέρα μας. Γενικά έχω κάνει πολλά ταξίδια στη ζωή μου με αεροπλάνο, γιατί σπούδαζα για Αγγλία 4,5 χρόνια. Έχω ταξιδέψει με αεροπλάνο πάνω από 40 φορές πλέον. Αλλά, δεν ξέρω, μια τόσο μεγάλη πτήση με κάνει λίγο να είμαι περίεργα. We'll get through this together, θα το περάσουμε λίγο μαζί αυτό. Και όχι γιατί ξέρεις, πολλά μπορεί να γίνουν τώρα μέσα σε 11 ώρες. Μπορεί να σε πονάει η κοιλιά, να σε πονάει η μέση, ξέρω, πολλά μπορεί να γίνουν και να σου κάνουν όλη αυτή την πτήση ακόμα χειρότερη. Και μετά ξέρεις ότι έχεις άλλες 10 ώρες από πτήση, να αρχίσεις να σε αγχώνει και όλα αυτό, γιατί ο χάμα δεν θα φύγει καθόλου κτλ. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, αλλά θα το δούμε. Ξέρεις, αυτό δηλαδή, ό,τι φόβοι έχουμε και έχω και εγώ κτλ. Είμαστε σε φάση και πάμε να τους δούμε. Και αν όντως ισχύει, μάλλον είναι μαλακία τότε. Αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε. Νομίζω θα φτάσουμε. Δεν έχω ακούσει κάποιον να έχει ταξιδέψει μεγάλη πτήση και να έχει πεθάνει μες στην πτήση. Οπότε μια χαρά θα είμαστε. Και θα σας παίρνω και μαζί μου σε όλο το ταξίδι. Και άμα είναι κάτι περίεργο ή οτιδήποτε, θα ανοίγω την κάμερα και το συζητάω μαζί σας. Αυτό θα είναι το coping mechanism. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Τώρα πάμε σε ένα φαρμακείο να πάρω sleeping pills. Γιατί εντάξει, θέλω λίγο να κοιμηθώ στην πτήση και γενικά εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ σε πτήσεις. Χάπια για τον ύπνο. Ναι, τα ZQL μου έχουν πει ότι είναι καλά, οπότε πάμε να τα πάρουμε αυτά και σιγά σιγά πάμε στο αεροδρόμιο. Let's fucking go. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε από φαρμακείο, πήραμε εδώ κάτι ζάνια για να κοιμηθούμε. Όχι, εντάξει, δεν είναι ζάνια. Είναι τα ZQL, γιατί δεν τα κάνει focus. Και αυτό θα είναι ένα honest review όταν μπω στο αεροπλάνο. Να πάρω ένα τέτοιο honest review, αν δουλεύουν, αν βοηθάει τον κόσμο να κοιμάται. Αν μπορείς να κοιμηθούμε αυτά εδώ, καλά θα πάει. Πού πάτε, αν επιτρέπετε? Στον Μπαλί. Στον Μπαλί. Μπαλί. Ινδονησία. Ναι, ναι, ναι. Στον Μπαλί. Ωραία. Διακοπούλες ή... λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Και δουλειά και διακοπές. Έχουμε ένα άδειο το αεροδρόμιο, δεν ξέρω τι φάση. Α, ναι, μόλις φτάσαμε εδώ, αεροδρόμιο, πάμε να δώσουμε βαλίτσες. Να μας πούνε ότι είναι πιο βαριά από ό,τι έχουμε πληρώσει, σίγουρα. Και βλέπουμε μετά, οπότε, let's fucking go. Λοιπόν, τώρα μόλις έγινε κάτι που δεν πρέπει να το πω. Λοιπόν, περάσαμε το check-in, πήραμε εδώ τα εισιτήρια, δώσαμε τη βαλίτσα, αλλά εγώ είχα αγοράσει βαλίτσα 25 κιλά, γιατί λέω 25 κιλά, κάπως 23, 24 μου είχε βγει στο σπίτι. Δεν ξέρω τι φάση, και εδώ βγήκε 28. Λέω, εντάξει, θα μου ζητήσει παραπάνω λεφτά. Κάναμε εκεί λίγο χαβαλέ, λίγο γελάσαμε με τις κυρίες εκεί που ήταν μια χαρά και της λέω, α, είναι βαρύ, και μου κάνει μια αίσθηση. Και απλά την πήρε την τσάντα και την έβαλε μέσα. Αυτά. Πάμε τώρα, πάμε στο gate. Ποιο είναι το gate μας? Vlogception. Vlogception. Έτσι είναι. Έλα ρε, βάζει το πάσο. Απ' τη Θήβα είμαι, δεν ξέρω πώς δουλεύει. Ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά εδώ. Καινούργια συστήματα εδώ, κάμερες, κοιτάω. Πού κοιτάω εδώ. Κοιτάω. Ποιες κάμερες, είπαμε, κάμερες και φω. Εντάξει, είδε. Ναι, αμέ. Να το κοιτάς. Ωραίος είμαι. Ωωω, τρελό. Άσαμε μόλις
και τις βαλίτσες. Είδαμε λοιπόν ότι δεν έχουμε βόμβες μέσα. Αλλά δεν σας έχω δείξει τις στιλιστικές μου επιλογές για σήμερα. Αυτές είναι οι στιλιστικές μου επιλογές. Rate 1 to 10. Θέλω να κάνω μια εύλογη ερώτηση που κάνω σε κάθε vlog μου. Ωραία. Και δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, την είχαμε κάνει στην προηγούμενη. Ναι, τη θυμάμαι. Πού το κατάλαβες? Δεν ξέρω τι θα πεις. Είμαι προβλέψιμος, ωραία, δεν λέω τίποτα. Πείτε μου ένα λόγο, ωραία. Έχουμε πόση ώρα έχουμε, καμιά ώρα, κάνουμε μισή ώρα. Ακόμα. Ένα μισά ώρα έχουμε ακόμα να επιβαστούμε, ωραία. Και τώρα τι γίνεται απέναντι. Κάθονται εκεί. Κάθονται εδώ. Κάθονται σε μια σειρά εδώ και περιμένουν. Τι περιμένετε ακριβώς? Πρώτον, στο ίδιο αεροπλάνο θα ανεβούμε. Δεύτερον, δεν πάει πουθενά χωρίς εσένα. Θα αρχίσουν να φωνάζουν. Άμα δεν είσαι εδώ, αρχίσουν να φωνάζουν. Ο κύριος Κουτρούλης να έρθει στο γκέιτ κτλ. Δεν πάμε πουθενά χωρίς εσένα. Άρα είτε μπει πρώτος είτε μπει τελευταίος είναι το ίδιο πράγμα. Και ειδικά για εμάς, που έχουμε κλείσει και μπροστά θέσεις κτλ. Απλά δεν μου βγάζει κανένα απολύτως νόημα να πάω να κάτσω εκεί. Ενώ μπορεί και τελευταίος να μπω, θα γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και τώρα δεν μου πονάνε και τα πόδια. Τώρα, what the fuck. Έχουμε τέχνη καλή σου και περιμένουμε. Η ώρα έχει πάει 5 και 10. Ξέρετε, δεν είχαμε φύγει εδώ και μισή ώρα. Let's go. Τι ωραία που περνάμε. Μετά από 800 ώρες που περιμένουμε εδώ, πού πάμε? Γιατί έμεινες πίσω? Καλά, εδώ είμαστε. Hello. Silence. Yep, silence. And just noise number. For you. Yep, this way, please. This way. Μας πηγαίνουν εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Αλλά έχω ένα τυπά δίπλα μου. Δεν. Σκέφτομαι να δώσω κανένα πεντάρικο που ξέρεις να φύγεις. Μόνο ξεκινάμε. Έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά να πηγαίνουμε. Δεν καθόμαστε στο παράθυρο, οπότε θα βάλω timelapse από άλλη διαδρομή. Από άλλο βίντεο. Απλά να υπάρχει, ότι ξέρεις ότι φύγαμε. Θα βάλω ένα timelapse τώρα. Δεν θα είναι όμως δικό μου, μη χαίρεστε. Λοιπόν, είμαστε στην πτήση αυτή τη στιγμή. Κοιμάται ο άλλος εδώ. Δεν ξέρω πώς κατάφερε. Πρώτη φορά που έχω ταξιδεύω με τόσο μεγάλο αεροπλάνο. Και όντως, πραγματικά δεν νιώθεις τίποτα. Πραγματικά δεν νιώθεις τίποτα. Είναι easy as fuck. Ωπα, ρε. Πολύ κινητικό εδώ, μου αρέσει. Αφού το φουσκώσαμε αυτό εδώ, είναι πρακτικά μια ηλικιότητα και μισή. Πραγματικά τσάμπα λεφτά. Μας έχουν δώσει και αυτό εδώ το eye mask. Α, δούμε τι είναι αυτό το eye mask. Unboxing time. Πλαστικό κι αυτό, εντάξει. Okay. Είναι full tight ρε αυτό. Έχεις βάλει ανάποδα. Έχεις βάλει ανάποδα. Γιατί πώς πάει ρε. Βλέπεις εδώ. Γύρισε εδώ. Γύρισε εδώ. Έτσι. Ναι. Έτσι δεν το βάζω. Εμπρό είναι πολύ στενό αυτό εδώ. Είναι για μικροκέφαλο, εγώ είμαι πετροκέφαλο. Έχουμε και αυτό. Μάλλον και τι ηλεκτροκόλληση έχουν κάνει εδώ. Πού θα ανοίξει αυτό εδώ. Εντάξει, ζέστη έχει τώρα, αλλά μα έχει. Πολυεστέρα φουλ. Ούτε καν. Αηδία σκέτη. Τα χειρότερα 15 ευρώ που έχω δώσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν άξιζαν. Δε ποια είναι η φάση. Έχω ανακαλύψει μόλι ότι έχει ένα κουμπάκι εδώ. Πάει τη θέση πίσω. Αλλά δεν το πατάω γιατί. Γιατί είναι. Αχ, δεν μπορώ να το δείξω. Δεν φαίνεται. Αλλά έχει, είναι μια τύψη που έχει κάτσει κάτω ή βάλει το κεφάλι της κάτω. Ωραία. Και έχει το τραπεζάκι μπροστά. Εδώ. Το τραπεζάκι είναι εδώ. Πραγματικά. Οπότε άμα πάω λίγο πίσω, ενώ κοιμάται κανένα. Οπότε. Εντάξει, θα κάτσω λίγο uncomfortable. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 4 ώρες. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου πραγματικά. Εντάξει, θα τα πω μετά αυτά. Αλλά έχουμε πάρει κάτι. Κινέζικα τσάγια, εδώ, εσύ έχεις πάρει κοκακόλα ζέρα. Και είναι μια ιδία και μισή. Έχω πάρει και φαγητό, έρχεται, δεν έχει έρθει ακόμα.
Να δούμε πόσο άθλιο είναι το συγκεκριμένο φαγητό εδώ. Μετά από, μετά από 45 λεπτά, ακούγαμε κάτι κοκό μέσα εκεί, έσφαζαν τις κότες. Ήρθε, αλλά και η άπειρα. Μίνι chicken patties with rice. Μίνι, κάτσε να δείτε. Αυτό εδώ είναι, αλλά και υπερβολικά πολύ. Για να το ανοίξω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αφού πάλεψα με τον ύφεστο, το άνοιξα και πραγματικά έχει ένα μπιφτέκι κοτόπουλο, κάτι λαχανικά και αμπόλικο ρύζι. Εντάξει, ρύζι, λογικό να μου πω. Να το δοκιμάσουμε το. The moment of truth. Να πει. Προφανώς. Τι αηδία είναι αυτή. Μαλάκα πλαστικό. Δεν άκησε τα 15 ευρώ. Προφανώς και δεν τα είσαι. Κοίτα πως είναι καταρχάς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι στο μπάνιο. Έχει κάτι περίεργα φώτα εδώ. Φτάνουμε στη Σιγκαπούρη σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Δεν κοιμήθηκα, πραγματικά πάνω από 5 λεπτά δεν κοιμήθηκα. Έχω ένα τρελό πονοκέφαλο. Και όταν έχω πονοκέφαλο και αϊπνία μαζί, είμαι και λίγο περίεργα στο mood μου, είμαι λίγο moody. I hope το vlog να πάει καλά, να μην είναι βαρετό από εδώ και πέρα. Α, ναι, κατεβαίνουμε τώρα στη Σιγκαπούρη, θα περιμένουμε 5-6 ώρες εδώ στη Σιγκαπούρη, πάμε στο Μπαλί και θα συνεχίσουμε από εκεί. Αλλά ναι, το επόμενο πλάνο λογικά θα είναι που κατεβαίνουμε στη Σιγκαπούρη. I'll take you with me. Τα λέμε σε λίγο. Hey, μόλις κατεβήκαμε στη Σιγκαπούρη. Μόλις. Η αλήθεια είναι ότι κοιτούσα έξω από το παράθυρο τώρα που φτάναμε και έβλεπα ξέρεις κάποια σημεία και τα λοιπά και λέω α, κάτσε ρε, αυτό δεν είναι πραγματικότητα, αυτό είναι ξέρεις PlayStation, κάτι ξέρω για ταινία, κανένα Hollywood, γιατί ούτως είναι άλλος κόσμος εδώ ρε φίλε. Τώρα πάμε στο αεροδρόμιο να δούμε λίγο τι σκατά θα κάνουμε, πώς θα, πού βγαίνουμε, πού μπαίνουμε και τα λοιπά. We see each other in a bit. Πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω, μου αρέσει. Αλλά είναι λίγο περίεργο. Και επίσης ο κόσμος εδώ, ή εγώ δεν καταλαβαίνω την αϊπνία μου, ή δεν ξέρω αγγλικά. Αλλά είναι ωραία. Δεν μπορώ να πω. Σου αρέσει ένα. Ωραία είναι, ωραία είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Γεια σου, vlog. Απλά άνοιξα να σου πω ότι είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν πέρασε πολύ ώρα από τότε που έκανα το προηγούμενο το κλιπ. Κοιμήθηκα χθες το βράδυ πριν φύγουμε για αεροδρόμιο. Κοιμήθηκα 4 ώρες με το σκεπτικό ότι θα μείνω άϊπνος για να μπορέσω να κοιμηθώ πιο εύκολα στην πτήση και ούτε πάλι έγινε, οπότε δεν κοιμήθηκα. Είμαστε τώρα εδώ 11 και κάτι, 6 ώρα Ελλάδας. Σε μια ώρα βλέπουμε το gate που είμαστε για Μπαλί, φεύγουμε σε κανένα 3 ώρα από τώρα. Φτάνουμε εκεί, είναι 2,5 ώρες στην πτήση για Μπαλί και μετά θα μας πάρει άλλες 2 τουλάχιστον ώρες για να πάμε από το αεροδρόμιο μέχρι το σπίτι. Έχει άπειρη ζέστη, βγήκαμε πριν έξω, εντάξει. Ξέρεις, έρχεσαι από την Ελλάδα που και ακόμα είχε, τώρα άρχισαν λίγο να κάνει ζέστες και έρχομαι εδώ και βγαίνω έξω και απλά που απαρανά σας σκάω ρε. Να δούμε πως θα είναι στον Μπαλί, ο Μάξιμος λέει ότι είναι πιο καλά στον Μπαλί. Τα λέμε αγγέ σε λίγο, φαντάζομαι όταν θα βγει το gate και θα πάμε προς το gate. Αυτά. Φιλιά! Είμαι ένας γκρινιάρης και μισός γιατί τι έχει γίνει τώρα. Έχω δει ότι το gate που είναι το Μπαλί είναι πάρα πολύ μακριά, έτσι, πάρα πολύ μακριά. Να λέω όλη την ώρα, μας πάνε στο τέλος να πούμε, θα πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου για να πάμε στο gate μας και τα λοιπά. Και έρχομαι εδώ και βλέπω έχει ένα gate μόνο για το Μπαλί και το έχουν φτιάξει με θέμα του Μπαλί, δηλαδή δείτε εδώ. Έχει εδώ, πες εδώ. Τώρα είναι το take off, έχει εδώ τα σχαζομαρούλες εδώ. Και είναι έτσι όμορφο. Και ωραίο. Ότι α, πας Μπαλί, ξέρω εγώ. Θα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Με χρώματα και τόνα τ' άλλο. Οπότε, I was too quick to judge. Καλύτερα που μας έφεραν εδώ. Μπαλί, didn't pass out. Not. Ειδική πύλη μόνο για Μπαλί. Θα κάνουμε μια ειδική πύλη μόνο για Λάρισα. Ρε φίλε, δες λίγο εδώ τουαλέτες. Ωραία. Δες εδώ. Μπαίνεις μέσα. Εντάξει, εκτός από τους κρυμμένους φωτισμούς εδώ που έχει. Δες εδώ τι είναι αυτά εδώ. Τι... Δηλαδή. Τουαλέτα έχω έρθει, δεν έχω έρθει να μιλήσω κάποιον πρωθυπουργό. Τι θες εδώ τουαλέτα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε πάρει να φάμε Subway. Subway όταν σπουδάζα Αγγλία ήταν από το αγαπημένο μου fast food. Δηλαδή είναι το πιο, να πω, από τα healthy options, γιατί μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις εσύ και δεν σου βάζουν αυτοί ό,τι θέλουν και επιλέγεις και ξέρεις και τις θερμίδες πάντα.
και έχει καλές επιλογές. Άρα, Subway πάντα μ' άρεσε. Στην Ελλάδα όμως, μόνο σε ένα μέρος έχω βρει στην Ελλάδα. Στα Μάλια, στην Κρήτη. Μόνο στα Μάλια. Πουθενά άλλου. Δεν ξέρω αν έχουν πουθενά άλλου. Α, και κάτι που ξέχασα είναι ότι η πτήση μας ξαναπήρε παράταση. Και αυτή. Και δεν θα είναι πλέον σε αυτό το ωραίο το gate εκεί που είχε τα χρώματα, τα περίεργα κτλ. Η σκέτη απογοήτευση. Και θα φύγουμε 5,5 ώρα τελικά, δηλαδή 2 ώρες μετά. Θα φτάσουμε δηλαδή σπίτι 11, 11.30, 12 και. Άστο, ναι. Σκέτη απογοήτευση. Τα ρομπότ μας παίρνουν τις δουλειές. Αυτό δεν είναι. Όχι αυτός. Το από πίσω είναι ένα καθαριστικό που πάει μόνο του. Και ο κάθε ένας που περνάει το σταματάει για λίγο. Αφήνει τα σκουπιδάκια του και αυτό συνεχίζει και πηγαίνει. Τώρα σταμάτησε βέβαια. Δεν ξέρω γιατί. Απεργία μάλλον. Μάλλον. Γιατί σταμάτησε. Μόλις πάνω βγάλω βίντεο σταματάει. Έλα. Να το συνέχισε. Νομίζω είναι ντροπαλό. Έχουμε βγει εδώ σε έναν εξωτερικό χώρο που έχει. Είναι αυτό εδώ. Basically. Και πραγματικά έχει 45-50 βαθμούς το νιώθω, ρε. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Είσαι... Δεν γίνεται πραγματικά. Έχει άπειρη ζέστη εδώ στην Σιγκαπούρη. Δεν γίνεται. Μόλις περάσαμε και τα... Να χτυπήσουμε τις τσάντες μας εδώ να δούμε αν δεν έχουμε καμιά βόμβα. Δεν είχαμε. Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση από Σιγκαπούρη για Μπαλί. Τι ωραίο έχει αυτή η θέση. Γαμάτι, δεν ξέρω. Έχει πολύ βολική. Πολύ βολική. Ναι, είναι καλή. Κάτσε να κάτσω εγώ να σου πω. Α, τρομερία, πάρ' και μια στο σπίτι τέτοια. Να πω εντωμεταξύ ότι τα προβλήματα με τον ύπνο ακόμα συνεχίζονται. Ακόμα δεν μπόρεσα να κοιμηθώ πάνω από 1-2 λεπτά. Δεν ξέρω τι έχω πάει πραγματικά. Δεν είμαι άϊπνος ακόμα. Φτάνω, έχω χτυπήσει σίγουρα 24 ώρες. Ναι, έχω χτυπήσει και παραπάνω. Και το προηγούμενο βράδυ κοιμήθηκα 4 ώρες. Θα δούμε. Εντωμεταξύ να πω και αυτό ότι οι Σιγκαπουριανοί. Τι λέγονται. Σιγκαπούριδες. Έχουν πολύ αστεία προφορά, ρε φίλε. Γιατί γενικά τη γλώσσα τους και τη γλώσσα μιλάνε τέλος πάντων, μιλάνε τραγουδιστά. Έχουν ένα τραγουδιστό τρόπο που τα λένε. Οπότε και τα αγγλικά προσπαθούν να το πούν και αυτά τα τραγουδιστά. Και είχα μια τύψα που έλεγε, που φώναζε πριν, νο τοιλέτ. Νο τοιλέτ. Νο τοιλέτ. Γιατί ήταν λες και έχει πατήσει repeat. Είχε κολλήσει βελόνα. Αλλά ναι, είναι αστείο γιατί είναι έτσι η γλώσσα τους, γάμο. It's okay. Δεν το πιστεύω. Ο κόσμος κάνει boarding. Πάνε να κάνουν boarding. Πάνε για boarding, πάμε να μπούμε και να πάμε πάλι. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η φάση, μόλις κοιμήθηκα 1 λεπτό. Εδώ πραγματικά είχα βάλει τα χέρια μου πάνω στην καρέκλα εδώ δίπλα και ήμουν έτσι και κοιμήθηκα για 1 λεπτό. Και μόλις για πρώτη φορά έπιασα λίγο ύπνο, σκώθηκα όλοι. Πάμε να μπούμε μέσα, πάμε να μπούμε μέσα. Δεν με θέλει. Αυτό το ταξίδι με έχει πάει. Ναι, θα λέμε μέσα. Μας έδωσαν σε αυτή την πτήση που είναι 2,5 ώρες κρουασανάκι, νερό και τι είναι αυτό πίσω και μπισκοτάκια. Και στην άλλη πτήση που ήταν 11 ώρες μας έλεγαν αναπνέετε, πληρώστε. Και εδώ τσάμπα. Και είναι η ίδια εταιρεία. Και είναι η ίδια εταιρεία. What the fuck. Εν τω μεταξύ, 12 ώρες. Μεταμορφώνεται τώρα. Φτάσαμε μόλις. Δεν βάλαμε timelapse, το ξέχασα. Bye bye. Φτάσαμε μόλις Ινδονησία, Μπαλί. Θα σας βάλω άλλο timelapse από άλλο αεροπλάνο, όχι από το δικό μας, αλλά ναι. Μόλις φτάσαμε, έχει υπερβολική υγρασία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσα να σας βγάλω timelapse έτσι κι αλλιώς. Γιατί με το που μπήκαμε Ινδονησία, επειδή μου κατεβήκαμε τα σύννεφα, ήταν όλο γεμάτο αχνισμένο. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, με φυσαλίδες από την υγρασία. Χωρίς να βρέχει κιόλας. Πάμε τώρα να δούμε πώς παίρνουμε τη βίζα κτλ. Γιατί δεν την έχουμε κάνει. Πάμε σιγά σιγά προς το maximum. Ευτυχώς αργήσαμε λίγο και ήρθαμε βράδυ, γιατί τέτοια ώρα δεν έχει κίνηση στο δρόμο. Οπότε θα πάρουμε ταξί κατευθείαν. Είναι καμιά ώρα δρόμος που, άμα είχε και κίνηση, άμα ήταν ξέρω εγώ τίποτα 6.30-7 η ώρα το απόγευμα, μπορεί και να μας έπαιρνε 2,5 ώρες μέχρι να πάμε στο σπίτι. Αλλά τώρα θα μας πάρει από 50 λεπτά μέχρι 1 ώρα και 10 λεπτά.
μεταξύ. Οπότε πάμε να πάρουμε, τα λέμε σε λίγο. Oh my god. Λοιπόν, τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά ακόμα, δεν ήρθα. Δες τώρα τι γίνεται. Έχουν διαφημίζουν εδώ, μιλάμε κάτι οθόνες με το πάρε βίζα, με το που έρθεις, ξέρω εγώ. Α, ζητάει από εκεί. Α, οκ. Μπράβο. Κάνε τη βίζα σου με το που έρθεις, παιδί μου, on arrival. Πάτα εδώ σε αυτό το QR code και ξέρω εγώ τι. Και μπαίνεις μέσα. Εκτός ότι φάγαμε τουλάχιστον 15 λεπτά να προσπαθούμε να δούμε τι καταχρειάζεται, έτσι. Μετά φάγαμε άλλα 15 λεπτά να ψάχνουμε πού ακριβώς κάνω το payment για τη βίζα, γιατί δεν δούλευε κανένα κουμπί για payment που έγραφε. Και εν τέλει καταλάβαμε ότι δεν δουλεύει. Και πήγα να ρωτήσω έναν τυπά και του λέω: ρε αδερφέ μου, θέλω να μπω στη χώρα. Θέλω να πληρώσω να μπω στη χώρα. Και είναι το πρόβλημα. Α, μου λέει: το site είναι κάτω. Τώρα μου το είπε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλα αυτά όλες αυτές τις οθόνες που λένε Visa on arrival και Visa on arrival και τα διαφημίζετε σαν το καινούριο πράγμα που βγάλαμε, τι είναι. Τζουμπάνιδες. Οπότε τώρα περιμένουμε όλους αυτούς εδώ. Κάτσε να σας δείξω. Και είμαστε και τυχεροί όλους αυτούς εδώ να πάρουμε τη Visa, να την πληρώσουμε βασικά γιατί την έχουμε βγάλει. Απλά δεν έχουμε πληρώσει. Και να κάνουμε fuck off. Να πάρουμε τη βαλίτσα και fuck off πραγματικά. Βαρέθηκα να περιμένω και δείτε που ήρθα. Εδώ που είναι για τους disabled, τους over 65, under 5 και pregnant. Τι είμαι από όλα αυτά. Κάτι θα μου λέει, info, κάνει φόκους. Πήραμε το visa on arrival, ωραία. Εγώ κόβω το, δεν πρέπει να το πω αυτό, αλλά όχι, είμαι ευρεασμένος τώρα, ότι τα πήρε μαύρα. Ωραία, και αυτή πάτησε απλά ένα κουμπάκι ότι ναι, και αυτή τα κράτησε, αν όχι τα 30 ευρώ, γιατί πήρε και ευρώ, ωραία, αν δεν τα κράτησε τα 30 ευρώ, κάτι έκανε. Τα μπάγκα της πάμε, πρέπει να πάρουμε. Τα κράτησε για την ίδια. Το πιστεύω full και πείτε ό,τι θέλετε. Yeah. Τώρα θα τα ακούσετε όλα, τώρα θα τα ακούσετε. Μας περνάνε από τη βίζα, τους λέμε θα κάτσουμε ένα μήνα κτλ. Που δεν ισχύει, που θα κάτσουμε παραπάνω, αλλά it's ok. Μας έδωσαν το permission να κάτσουμε, παίρνουμε και τη βαλίτσα, έτοιμα λέμε πάμε να φύγουμε. Και ερχόμαστε εδώ μπροστά και βλέπουμε τι. Customs declaration. Πρέπει να περάσουμε και από αυτό. Γιατί με ρωτάς, γιατί πρέπει να δούνε αν έχουμε φέρει πράγματα να πουλήσουμε εδώ στους Μπαλινέζους. What the fuck. Όχι, και συνεχίζει το αστείο. Περνάμε από τα customs, μα χτυπάει ο τυπάς, τέλεια περάστε. Και ο άλλος ο τυπάς μετά από πίσω, ελάτε για έλεγχο. Εμένα βρήκανε, εμένα τον ταλαιπωρημένο βρήκανε, ρε φίλε. Έλα για έλεγχο να δούμε ότι όντως ισχύουν αυτά που έγραψε στο declaration form. Άσε το διάλογο, πραγματικά. Εντάξει, ωραία, τα περάσαμε όλα. Για να δούμε τώρα. Exit έγραφε. Εδώ έχει ATMs, έλα. Κάτσε, περίμενε. No. We have already, don't worry. Αυτό είναι trick του Μάξιμου, για να τους αποφέρεις αυτός. Λοιπόν, είμαι official εκατομμυριούχος. Έχω εδώ 2,5 εκατομμύρια από τα δικά του τα λεφτά όμως. Που είναι 145 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, μπήκαμε στο ταξί και εδώ έγινε πάλι χαβός, αλλά βρήκαμε πάρα πολύ καλό ταξί γιατί με καθοδήγησε ο Μάξιμος για το τι να κάνω. Δεν θα βγάλω τίποτα από εδώ γιατί θέλω πραγματικά λίγο να κοιμηθώ, λίγο να αράξω, λίγο να ηρεμήσω. Και θα σας δείξω πρώτο πλάνο με το Maximum μετά. Λοιπόν... Τι έχουμε εδώ? Αμαν! Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι... Φτάσαμε πάλι. Έτσι. Καλώς βρήκα. Λοιπόν, έχουμε εδώ κανένα τρίωρο που έχω έρθει. Άρα ξέχασα να βγάλει το vlog νωρίτερα. Δεν θα πούμε ξέχασα, είναι απλά ότι ζούσα τη στιγμή, ξέρεις που ξαναείδα το Maximum. Living in the moment, γνώρισα εδώ και τα παιδιά τώρα έφυγαν όλοι. Τι ξέρω, έφυγαν αφού ήρθα. Έχει πάει αργά, το κοιμόμαστε νωρίς εδώ πέρα. Α, δεν είναι προβληματικό μου. Όχι. Εντάξει. Εδώ κοιμόμαστε από τις 12-11 η ώρα την πέφτουμε. Εντάξει, θα κοιμηθώ κι εγώ τώρα. Έχει πάει μία η ώρα. Αυτό. Δεν θα το κλείσω ακόμα το vlog, ρε φίλε. Θα το κλείσω αύριο. Το κλείσω αύριο. Γιατί αύριο. Πρώτη μέρα στο Μπαλί. Καλό. Ναι, αυτό. Αλλά παιδιά, ακόμα δεν νιώθω ότι έχω έρθει στο Μπαλί. Δεν ξέρω, είναι περίεργο. Ναι, θα μου πάρει αγκές. Αλλά αυτό, σήμερα θα τα αφήσουμε εδώ. Έχουμε και τον Άλεξ εδώ. Hey. Εδώ είναι. Καλά είσαι, Άλεξ? Κουρασμένος. Κουρασμένος. Αλλά ωραία. Αυτό, θα πάμε να κοιμηθούμε τώρα, γιατί έχουμε και αυτό πάνω από 24 ώρες. Όπως ξέρετε, τις έχω 800.000 φορές. Και ναι, θα τα πούμε αύριο. Οκ, okay. Ωραία. Bye. Bon, καλημέρα. Καλημέρα από το στούντιο που έχουμε εδώ. Τώρα ο Μάξιμος με ένα φιλαράκι που κάνουν podcast εδώ έχουν έναν καλεσμένο. Κάτι περίεργα κάνει αυτός ο καλεσμένος, δεν ξέρω. Και τους βοήθησα λίγο εδώ να κάνουν setup. Τους έφερα και την κάμερά μου και τα μικρόφωνά μου και τα φώτα μου κτλ. Τους βοήθησα εδώ. Και αυτό τώρα τους φέρνει να κάνουν podcast όλοι μαζί εδώ. Στα αγγλικά θα είναι, οπότε φαντάζομαι τα ανεβάζει ο podcast. Τα ανεβάζει ο copyright music. Τα ανεβάζει ο Μάξιμος στο Instagram του όταν ανεβαίνουμε και τέτοια. Αλλά ναι,
Εγώ θα πάω να κάνω ένα bloom στην πισίνα σε λίγο. Δεν θυμάμαι, ξέρετε καθόλου του χώρου, του σπίτι. Αλλά έτσι, okay, εντάξει, θα δείξω λίγο. Αλλά ναι, εδώ είναι το στούντιο. Εδώ κάνουμε τα. Θα κάνουμε τα podcast από εδώ και στο εξής. Αλλά ναι, τώρα με το που τους αφήσω να γράψουν, θα πάω να σας δείξω και τα έξω μέρη. Τώρα θα σας δείξω. Εδώ έχει μόνο δωμάτιο, οπότε θα σας δείξω κάτι από εδώ. Ερχόμαστε εδώ που είναι το pool. Εδώ είναι το pool, το μπάνιο κτλ. Το σκυλάκι εδώ δεν με γουστάρει καθόλου. Εδώ έχει και άλλα δωμάτια, εμείς μένουμε εδώ. Εδώ είναι το pool. Πάνω εκεί έχει gym, έχει γυμναστήριο, θα σας πάω μετά. Εδώ είναι η κουζίνα που αράζουν, τρώνε και ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν. Εκεί μέσα δουλεύουν, είναι το co-working space. Εκεί έχει ένα μπαρ και πίσω, και είναι μπαρ. Εδώ είναι η Λάνα. Τώρα θα σας πάω πάνω στο gym. Εδώ πίσω είναι το working area. Εδώ δεν μιλάμε. Λόλανα, Λόλανα. Did you just bite? No. She won't. She doesn't bite. Even it's this close. I know, but even if she does, it's just for like, does she show boundaries? It's fine. If you express yourself, she's not a bad dog. No, I know, but... Okay, εδώ δουλεύουν λοιπόν. Και πάμε πάνω τώρα στο gym. Εδώ δουλεύω κι εγώ κάνα φορά, κάνω κάνα κλίση, κάνα τέτοιο. Το editing. Και βγαίνουμε εδώ. Στο gym. Εδώ είναι το gym. Εδώ είναι το private gym που έχουν λοιπόν. Εδώ είναι όλη η θέα. Εδώ βλέπεις τα πάντα. Εντάξει, καλό είναι. Για home gym μια χαρά είναι. Εντάξει, θα πάρουμε και subscription για κάποιο άλλο έξω. Εκεί έχει και θάλασσα, εκεί πίσω. Θα πάρουμε subscription για κάποιο άλλο gym. Αλλά και καμιά φορά που βαριέμαι να πάω μέχρι πέρα στο άλλο το gym. Αλλά είναι πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ ωραία. Ένα κακό βέβαια θα πω ότι έχει εδώ είναι το γεγονός ότι η ατμόσφαιρα, το πώς μυρίζεις έξω. Είναι περίεργο, δηλαδή μπορεί να πάει καλά ανάσα, αλλά όλοι μου έχουν πει ότι θα γίνω adjust εδώ με αυτό το κλίμα. Οπότε, I guess, αυτό θα είναι το vlog. Δεν ξέρω τι άλλο να σας δείξω, να σας δείξω κάτι άλλο, δεν ξέρω καθόλου. Όχι, θα το κρατήσω εδώ, απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι σε κάθε vlog που έχω κάνει, στο τέλος το έχω αφήσει ότι θα τα πούμε μετά και δεν έχω συνεχίσει ποτέ και απλά βγάζω ένα black screen και απλά λέω, ήταν βράδυ, δεν μπορούσα να συνεχίσω να το κάνω το vlog, οπότε το σταματώ εδώ. Αλλά αυτή τη φορά θα κάνουμε μια αλλαγή, αφού είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ και έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε μια αλλαγή. Literally θα κάνουμε μια αλλαγή. Θα το κλείσω κανονικά το vlog. Από κάποιες τελευταίες σκέψεις ότι είναι ακραίο. Είναι ακραίο το γεγονός ότι είμαι εδώ. Δηλαδή, σκέψω, ανοίγω το Google Maps να δω που είμαι και βλέπω ότι είμαι στην Ασία κάτω εδώ στον Παλί και λέω τι κάνω εδώ, γιατί το πίνι είναι εδώ. Είναι λίγο ακραίο. Αλλά ναι, όπως και να το κάνουμε, είναι πανέμορφα. Είναι ακραίο το μέρος εδώ. Ο Μάξιμος είναι κάπου εκεί. Κάνει podcast τώρα. Αλλά να το κλείσω εγώ μόνος μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες μέχρι τώρα, που ήρθες όλο το ταξίδι μαζί μου, που είσαι ένας από τους λόγους που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Ακόμα και εσύ που βλέπεις, ναι, είσαι ένας λόγος που είμαι εδώ και μπορώ να σου δίνω και άλλα πράγματα. Και όσα πράγματα μαθαίνω και εγώ από εδώ, από τα παιδιά που μένουν εδώ. Α, ναι, δεν είπα το βασικό, ότι εδώ είναι ένα creator house. Δεν είπα το βασικό, είναι creator house, γι' αυτό έχουν και στούντιο εδώ. Είναι όλοι στην ουσία creators, όλοι έχουν κάποια social media και τα λοιπά που ανεβάζουν υλικό εκεί και τα λοιπά, είτε είναι coach, είτε είναι ο άλλος ασχολείται με κρύπτος. Είναι τέτοια φάση όλοι εδώ. Ωραία, οπότε σίγουρα έχω να μάθω πάρα πολλά από αυτούς, να δώσω και εγώ πάρα πολλά. Οπότε ναι, ό,τι μαθαίνω θα σας το λέω κιόλας και θα σας δίνω την πνοή από τον Παλί. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες αυτό το vlog εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά. Bye!